Τώρα πάμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής για να δούμε τα πολιτιστικά δρόμενα στην πόλη μας. Ένα από αυτά είναι και η παιδική σκηνή και η παιδική παράσταση στο θέατρο Σοφούλη. Οι μικροί κύριοι, οι μικρές κυρίες. Κοντά μας είναι ο κύριος Θανάσης Διατσιάφης από τους συντελεστές της παράστασης. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά, κύριε Διατσιάφη. Καλή χρονιά. Για εσάς, όπως φαίνεται και για τη συγκεκριμένη παράσταση, είναι καλή μέχρι τώρα η χρονιά. Πάει καλά. Θέλω να μας πείτε λίγο δύο λόγια για το συγκεκριμένο έργο. Που μπορεί να προσελκύσει από πολύ πολύ μικρούς φίλους, όπως φαίνεται. Ναι, μας έρχονται από μηνών μωρά μέχρι 8 χρονών και παραπάνω, αλλά εμείς εκεί το έχουμε οριοθετήσει. Είναι ένα έργο που βασίζεται στα βιβλία των μικρών κυριών που έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, από το 1972 που έχουν ξεκινήσει. Ουσιαστικά υπάρχει ένας κεντρικός ρόλος, η Σοφία, που είναι υπαρκτό πρόσωπο, κανονικός άνθρωπος, και ουσιαστικά έχει κάποια χαρακτηριστικά που έχουν και οι μικροί κύριοι. Και μέσα από τις ιστορίες του, από τα βιβλιαράκια, καταλαβαίνει τα λάθη που έχει κάνει, μαθαίνει για την ευγένεια, για τους καλούς τρόπους. Και στο τέλος καταλαβαίνει τα λάθη που έχει κάνει και βελτιώνεται η ίδια. Τα παιδιά μπορούν να απορροφήσουν όλα αυτά που βλέπουν σε αυτές τις ηλικίες. Τα παρουσιάζεται, φαντάζομαι, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητά. Ναι, να γίνεται εκπαίδευση μέσα από τις διασκέδασεις. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και νομίζουμε ότι πετυχαίνει. Νομίζουμε δηλαδή ότι πάει καλά έτσι πως το έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής. Οι παραστάσεις κάθε πότε δίνονται? Είναι κάθε Κυριακή, 11.30 ώρα το πρωί στο Θέατρο Σοφούλη στην Καλαμαριά και μεσοβδόμαδα βεβαίως καθημερινές για σχολεία. Υπάρχει προσέλευση από βεβαίως, τα σχολεία? Βεβαίως, εννοείται. Από το Σεπτέμβριο που έχουμε ξεκινήσει είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είστε 5 άτομα πάνω στη σκηνή στη διάρκεια αυτής της παράστασης. Καταρχάς, πόσο διαρκεί, πόση ώρα είναι η παράσταση? Περίπου μία ώρα. Περίπου μία ώρα. Ναι. Ποιοι είναι οι ρόλοι? Έχουμε τον κεντρικό ρόλο που είναι η Σοφία, όπως είπαμε, που είναι κανονικός άνθρωπος. Και μασκότ μετά έχουμε την κυρία Άμπρα Κατάμπρα, τον κύριο Κατσούφη, τον κύριο Πολυλογά, τον κύριο Δυνατό, την κυρία Γελαστούλα. Νομίζω αυτούς, ναι. Και άλλους ρόλους ενδιάμεσους που έχουμε. Είναι απαιτητικό το θέατρο για τα παιδιά, κύριε Ζεζιάφη? Πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί τα παιδιά δείχνουν τα συναισθήματά τους εντελώς ειλικρινά, χωρίς κανένα φίλτρο. Βλέπουμε κι εμείς κάποιες εικόνες. Στο χορευτικό έχουμε πέσει τώρα. Αυτό που παρακολουθούμε, δεν είναι? Ναι, ένα από τα χορευτικά. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια και πάρα πολλά τα χορευτικά. Οπότε τα παιδιά είναι δύσκολο κοινό. Δύσκολο κοινό και αυστηροί κριτές. Πρέπει να είμαστε συνεχώς εκεί, να μην χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο από την performance. Δηλαδή πρέπει να είμαστε συνεχώς. Να καταφέρετε να προσελκύετε την προσοχή του. Ναι. Ενεργοποιημένοι συνεχώς. Γιατί είναι πολύ αυστηροί. Θα σου δείξουν το ότι βαρέθηκαν, θα σου το δείξουν ανά πάσα στιγμή. Οπότε πρέπει να προλαβαίνεις να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό εκεί έγκυται η δυσκολία δηλαδή. Είναι δύσκολο αυτό που λέτε, γιατί όταν τα παιδιά βαριούνται θέλουν να φύγουν από ένα μέρος. Θέλουν να σηκωθούν να φύγουν. Και μέσα στο θέατρο, και ενώ όλοι οι άλλοι παρακολουθούν, όταν κάποια παιδάκια θέλουν να φύγουν, δημιουργείται και μια αναστάτωση. Ναι. Δεν είναι ότι πιο εύκολο. Ευτυχώς δεν μας συμβαίνει συχνά. Και αυτή είναι η αυτό σημαίνει ότι τα πάτε πολύ καλά με την παράσταση, κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Υπάρχει και διαδραστικότητα μέσα από τους ρόλους σας? Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια διαδραστικά που παίζουμε με τα παιδιά. Η σκηνοθέτηδα, η Παυλίνα Χαρέλα, είναι φαν. Αγαπάει πολύ το διαδραστικό παιχνίδι και φαίνεται ότι τα παιδιά το απολαμβάνουν. Το απολαμβάνουν πολύ τα κομμάτια αυτά. Πότε ξεκίνησε η παράσταση? Μέσα στο 19, στο χρόνο που μας πέρασε? Ναι, από το Σεπτέμβριο. Από 15 Σεπτέμβριο έχουμε ξεκινήσει. Mm-hmm. Κάθε Κυριακή. Είχαμε και διπλές στην αρχή. Ήμασταν πολύ φουλ και συνεχίζουμε και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την προσέλευση μέχρι στιγμής. Τι σημαίνει τα παιδιά από αυτές τις ηλικίες, κύριε Διατσιάφη, να πηγαίνουν στο θέατρο και να μάθουν να αγαπούν ενδεχομένως αυτή την τέχνη? Δεν σας άκουσα τι. Να μάθουν να αγαπούν αυτή την τέχνη. Τι σημαίνει από αυτές τις ηλικίες να πηγαίνουν στο θέατρο τα παιδιά? Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι το θέατρο είναι η καλύτερη μορφή εκπαίδευσης. Και όχι μόνο δικιά μου, που τη βλέπω και τα σχολεία έχουν τα τελευταία χρόνια μεγάλη στροφή προς τα θέατρα και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα μπορούν να αποκομίσουν. Τους ανοίγει πάρα πολύ τους ορίζοντες. Η συγκεκριμένη παράσταση βγάζει ένα ηθικό δίδαγμα, αν κρίνω από τον τίτλο της, καλά, που έχει να κάνει με τη φιλία. Με τη φιλία, ναι.
Πώς του δίνεται αυτό να το καταλάβουν τα παιδιά? Μέσα από τις ιστορίες των μικρών κυριών φαίνεται ότι η φιλία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Άλλωστε, οι μικροί κύριοι είναι μια κοινότητα με φιλικούς δεσμούς που έχουν αναπτυγμένους μεταξύ τους, όλοι οι μικροί κύριοι και οι μικρές κυρίες. Και ουσιαστικά εκεί που θέλουμε να καταλήξουμε είναι στο ότι πρέπει να δεχόμαστε τους ανθρώπους όπως είναι, με τα ελαττώματά τους. Να τους δίνουμε το χώρο και το χρόνο για να μας δείξουν ποιοι πραγματικά είναι. Αυτό ουσιαστικά θέλουμε να δείξουμε. Και αυτό ουσιαστικά είναι και το μήνυμα. Η φιλία ουσιαστικά είναι και όλου του έργου, όλων των βιβλίων. Αυτό είναι η βασική ιδέα. Διαβάζοντάς τα, εγώ προσωπικά αυτό εξέλαβα. Ότι είναι μια μικρή κοινότητα. Εσείς για να ενσαρκώσετε αυτούς τους ρόλους διαβάσατε πολλά από αυτά τα βιβλία? Έχω διαβάσει και... διαβάσαμε και φέτος. Και έχουμε μεγαλώσαμε με αυτά, ναι, οι περισσότεροι. Αυτό. Ναι, αλλά διαβάσαμε κιόλας αρκετά για να βγει το έργο. Αν και δεν βγήκε από εμάς τους ίδιους. Το κείμενο είναι της Καλλιόπης Παπαδάκη. Αλλά μπήκαμε κι εμείς στη διαδικασία να διαβάσουμε, να δούμε τα πρωτότυπα πώς είναι. Αυτή η δική σας η ομάδα ανεβάζει και άλλα έργα? Σκοπεύετε να κάνετε κάτι άλλο μετά από τους μικρούς κυρίους και τις μικρές κυρίες? Είναι πάρα πολλά τα πλάνα και ατομικά, αλλά και σαν θέατρο Σοφούλη, αλλά και οι μικροί κύριοι ίδιοι έχουν πολλά πλάνα για συνέχεια, αλλά τίποτα δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο. Σίγουρα υπάρχουν σκέψεις. Για συνέχεια με κάποια άλλη θεματολογία εννοείται. Πάλι μικροί κύριοι, αλλά με άλλα θέματα. Ναι, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που τρέχουν. Στο παρελθόν, τι έχει προηγηθεί από παραστάσεις και από έργα? Τι άλλα έργα έχετε κάνει για παιδιά? Στο θέατρο Σοφούλη, είχαμε τα Χριστούγεννα το Δαγκωμένο Κουραμπιό του Αη Βασίλη, που τελείωσε την Κυριακή που μας πέρασε. Του Γιάννη του Σερβετάκη, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, αν και στενοχωρημένοι που έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Αλλά κοιτάμε μπροστά και στα επόμενα που θα έρθουν. Στεναχωρημένη γιατί πήγε καλά, γιατί και το διασκεδάσατε. Πήγε πολύ καλά και ήμασταν πολύ δεμένοι με το έργο. Παίζαμε για δεύτερη χρονιά σερί, με πολλή επιτυχία. Και είμαστε πάρα πολύ... Εγώ δεν θα είμαι του χρόνου, γιατί ενώ θα συνεχίσει μάλλον το έργο, δεν θα μπορέσω να είμαι για προσωπικούς λόγους. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που κλείνει αυτό το κεφάλαιο για μένα, που έκλεισε την Κυριακή. Και πέρσι η παιδική σκηνή τι είχε? Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή καθόλου. Υπήρχε μία σειρά έργων. Η Πεντάμορφη και το Τέρας είχε. Η Πεντάμορφη και ναι, το Τέρας. Ναι, θυμήθηκα. Η Πεντάμορφη και το Τέρας. Και αυτό πολύ διδακτικό και πάρα πολύ δυνατό για τα παιδιά. Και δυνατό για τα παιδιά και επίσης πολύ αγαπήθηκε και συνέχισε τις παραστάσεις μέχρι το Μάρτιο. Και αυτό το Σεπτέμβριο. Και αυτό δηλαδή είχε πολύ επιτυχία. Παίρνετε μηνύματα από τους γονείς, κύριε Διατζιάφη, όσον αφορά το πώς θα πάτε και τι τελικά αποκόμισαν τα παιδιά από την παράσταση? Παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα. Έχουμε και βιβλίο κριτικών που διαβάζουμε καθημερινά απίστευτες κριτικές και είναι πολύ ωραίο όταν τις διαβάζουμε από εκπαιδευτικούς, έχει πάρα πολύ σημασία, από γονείς που λένε ότι και οι ίδιοι περάσαν καλά, όχι μόνο τα παιδιά τους, γιατί τα παιδιά λίγο πολύ τα βλέπουμε στο τέλος που φωτογραφιζόμαστε, βλέπουμε ότι τα παιδιά περνάνε εξαιρετικά. Αλλά έχει μεγάλη αξία για μας να περνάνε καλά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Πώς τον αντιλαμβάνεστε εσείς τον ενθουσιασμό των παιδιών πάνω στη σκηνή? Και θέλω να μας πείτε αν υπήρξε και κάποιο έτσι περιστατικό, κάποιο γεγονός που σας έχει μείνει. Ακραίες αντιδράσεις πάντα υπάρχουν. Σκεφτείτε ότι τα παιδιά έχουν απέναντι μασκότ ύψους σχεδόν 2 μέτρων. Δηλαδή αντιδρούν πολλές φορές πολύ παράξενα. Αυτό που συνήθως παρατηρούμε είναι ένας έντονος ενθουσιασμός. Όταν βλέπουν την πρώτη μασκότ μπροστά τους, ένα μεγάλο κύμα ενθουσιασμού σε όλη την πλατεία ακούγεται. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να το ακούμε. Με τα σχολεία όταν έρχονται συνοδεύουν οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι. Ναι. Άρα σχεδόν όλη η αίθουσα είναι γεμάτη από παιδιά. Ναι. Κάτι που είναι τελείως διαφορετικό όταν έρχονται οι γονείς, οι παραστάσεις οι ελεύθερες δηλαδή. Είναι πολύ διαφορετικά. Νομίζω δηλαδή ότι το κοινό είναι ακόμη πιο απαιτητικό όταν έρχεται με το σχολείο. Επειδή είναι ομάδες, κλίκες τα παιδιά και είναι ακόμη πιο έντονα και ειλικρινή όταν δεν έχουν τους γονείς τους από δίπλα. Πραγματικά ισχύει αυτό που λέτε. Εσείς τι έχετε να θυμάστε από τη συνεργασία σας σε αυτή την παράσταση? Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία ομάδα.
Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και σκεφτείτε ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί και πιθανόν να συνεχίσουμε και του χρόνου. Και είναι πολύ ωραίο που φτιάξαμε αυτή την ομάδα. Αυτό δηλαδή εμένα μου έμεινε πιο πολύ από όλη τη χρονιά, πέρα από την αγάπη του κόσμου εννοείται και από ένα έργο που αγαπήσαμε πολύ. Αλλά όταν περνάς καλά σαν παρέα, αυτό θα βγει και στη σκηνή. Αυτή είναι η άποψή μου και πιστεύω ότι βγήκε. Φαίνεται πάντως, κύριε Ζεζιάφη, ότι το θέατρο Σοφούλη έχει το δικό του πιστό κοινό τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μια μεγάλη σκηνή, ένα όνομα θεάτρου όπως είναι κάποια άλλα στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλες πόλεις, αλλά έχει το δικό του πολύ πιστό κοινό. Ναι, παρότι βρίσκεται λίγο απομονωμένα από την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη, αν μπορούμε να πούμε. Ναι, αν μπορούμε να πούμε την Καλαμαριά απομονωμένη. Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο που έχει το δικό του κοινό. Το βλέπουμε και από σχολεία που έχουν ήδη δει μια παράσταση δική μας. Τους άρεσε τόσο πολύ ώστε να εμπιστευτούν τυφλά το θέατρο, ότι όπως είδαμε δύο, ας πούμε, σερή παραστάσεις καλές, και η επόμενη θα είναι καλή. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το γεγονός ότι βέβαια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται είναι και ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως και ο χώρος. Είναι πολύ ζεστός. Πολύ ζεστός, ναι. Η περιοχή είναι υπέροχη. Ναι. Το ξέρουν όλοι, νομίζω, ότι η περιοχή εκεί η Σοφούλη είναι εξαιρετική και πανέμορφη. Η συνεργασία με τον Γιάννη Σερβετά πώς ήταν? Δράτω με τις ευκαιρίες, ναι, να το ρωτήσω. Ήταν εξαιρετικός. Ήταν εξαιρετικός και μας έδωσε πολλές συμβουλές. Προχθές, που ήταν και η τελευταία παράσταση, ήταν εννοείται δίπλα μας. Έκατσε μία ώρα και μας συμβούλεψε μετά. Μας είπε πράγματα από δικές του εμπειρίες, από το Σανίδη, και αυτό για μένα ήταν το καλύτερο σχολείο. Όταν μιλάνε άνθρωποι που έχουν, ναι, περισσότερα χρόνια στην πλάτη τους. Ναι. Και το έκανε πολύ πατρικά το να μας πιάσει και να μας δώσει συμβουλές. Και αυτό εγώ το εκτίμησα πάρα πολύ. Για σας τι σημαίνει το θέατρο? Πέρα από την παιδική σκηνή, πέρα από την επαφή με μικρές ηλικίες, γενικότερα το θέατρο τι σημαίνει για σας? Αυτό είναι μια πολύπλοκη ερώτηση. Πολλές φορές προσπάθησα να την απαντήσω. Ξεκάθαρη η απάντηση δεν μπορώ να βγάλω. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να έχεις κάτι να πεις και να κοιτάς αυτό που έχεις απέναντί σου και να το κοιτάς στα μάτια. Και να του το περνάς και να βλέπεις στα μάτια του ότι είναι ανοιχτός να σε ακούσει. Γι' αυτό είναι ένα εξαιρετικό συνέστημα να το νιώθεις. Είτε μιλάμε για ανήλικους θεατές, είτε μιλάμε για ενήλικες τώρα, ναι, το εννοείται, ναι, ναι, αυτό. Εννοείται. Και στα παιδιά ακόμη πιο έντονα το βλέπουμε, γιατί είναι πιο εκφραστική στα μάτια τους. Υπάρχει κούραση, υπάρχει αυτό το αίσθημα του κορεσμού, ίσως κάποιες φορές που έρχεται λόγω της επανάληψης, ή δουλεύοντας με παιδιά είναι για παιδιά καλύτερα, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα? Εντάξει, ψέματα δεν θα πω, υπάρχει πολύ κούραση. Ο Δεκέμβριος για μας ήταν ένας μήνας πολύ κουραστικός. Κάναμε μέχρι και τρεις παραστάσεις την ημέρα, δηλαδή τρέχαμε με ρυθμούς πολύ γρήγορους. Αλλά επειδή μας άρεσε τόσο πολύ αυτό που κάνουμε και μας άρεσε πάρα πολύ, μας άρεσαν και τα δύο έργα που παίζαμε και το Χριστουγεννιάτικο αλλά και αυτό, αυτή ήταν η δύναμη να συνεχίσουμε. Και εννοείται μια καλή παρέα που κάναμε παρέα και εκτός σκηνής και στο θέατρο και εκτός του θεάτρου. Έτσι συνεχίσαμε, έτσι βρήκαμε δύναμη. Αλλά ήταν ένας μήνας πολύ δύσκολος. Μάλιστα. Θα συνεχίσει η παράσταση, δεν ξέρουμε μέχρι πότε ακριβώς, αλλά θα συνεχιστεί κανονικά και τον επόμενο μήνα, το μήνα που διανύουμε σίγουρα. Οπότε θέλω, κύριε Ζεζάφη, να πούμε ξανά μαζί ότι εμείς θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις, ναι, για αυτή την παράσταση της Κυριακής. Και όσοι επιθυμούν να κάνουν like στη σελίδα μας στο Facebook, να τις διεκδικήσουν και να έρθουν να παρακολουθήσουν τις μικρές κυρίες και τους μικρούς κυρίους ή μικρούς κυρίους και μικρές κυρίες, ναι, όπως είναι κανονικά. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Άλλωστε, είναι τελείως διαφορετικό το ηθικό δίδαγμα, ναι, της παράστασης. Ναι, ναι, ναι. Όλοι οι ρόλοι είναι ίσοι. Δεν υπάρχει καμία διαφορετική μεταχείριση στα φύλλα. Έτσι ακριβώς. Να πάνε λοιπόν τα παιδιά, καλό είναι να είναι κοντά στο θέατρο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στη συγκεκριμένη παράσταση και καλή επιτυχία και δύναμη σε ό,τι άλλο επιλέξετε να κάνετε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Από εδώ και πέρα. Δύο λοιπόν διπλές προσκλήσεις για όσους κάνουν like στη σελίδα μας στο Facebook για την ερχόμενη Κυριακή. Μέχρι και αύριο ο διαγωνισμός. Θα δώσουμε τα ονόματα και θα πούμε ποιοι τις κερδίζουν. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο που έχει να κάνει με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Γιατί τα παιδιά και το θέατρο και οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση είναι καλή και θετική, όταν όμως αφήνονται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχει ο γονικός έλεγχος σε πάρα πολλές δραστηριότητες, τότε τα πράγματα τείνουν να γίνουν επικίνδυνα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για το διαδίκτυο στις περιπτώσεις που οι γονείς δεν μπορούν δυστυχώς να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα των παιδιών τους.
Το 70% των παιδιών κάνουν χρήση κοινωνικών δικτύων σε μη επιτρεπτή ηλικία. Το 21% των παιδιών δηλώνει ότι έχει δεχτεί διαδικτυακή παρενόχληση και ένα μεγάλο ποσοστό επιχείρησε να την αντιμετωπίσει χωρίς να το αναφέρει σε κανέναν. Το 21% των παιδιών έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε το διαδίκτυο και το 41% αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους. Το 61% ότι έχει συναντήσει βίαιο, ακατάλληλο περιεχόμενο. Τα παραπάνω αυτά ποσοστά προέκυψαν από την έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχει πάρα πολλούς κινδύνους. Όπως είναι ανώνυμο. Πίσω, δεν ξέρουμε ποιος κρύβεται πίσω από. Πίσω από τις λέξεις. Και πίσω από κάθε προφίλ, τώρα θα πω για τα social media. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι τόσο ασφαλές, ειδικά για την νεαρή ηλικία. Υπάρχουν και κίνδυνοι, ναι. Όπως πορνογραφία, παιδοφιλία, υπάρχουν πάρα πολλά. Ούτε δεν ξέρετε, αφού εδώ πέρα υπάρχουν πόσα σκάνδαλα με παιχνίδια που αφήνεις το παιδί σου να παίξει και μπορεί να βγει σε κάτι πολύ εθιστικό, πολύ λάθος. Εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου, αρκετοί παραμελούν τις δραστηριότητές τους για χάρη του ψηφιακού κόσμου. Ένα αρκετά χαμηλό ποσοστό παραδέχεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα εθισμού στο διαδίκτυο, ενώ ένα 20% απαντά ότι δεν ξέρει αν αντιμετωπίζει πρόβλημα εθισμού στο διαδίκτυο. Γενικότερα θέλει πολύ έλεγχο. Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν πρώτα να λειτουργούν με το ίντερνετ, να το δουλεύουν σωστά. Και εννοείται ότι καλό θα ήταν στις νεαρές ηλικίες να υπάρχει και η επίβλεψη των γονέων. Πιστεύω ότι υπάρχουν κίνδυνοι και ότι πρέπει να προσέχουμε πλέον πάρα πολύ, γιατί ακούμε πάρα πολλά ότι γίνονται. Αυτό, να μην ανεβάζουμε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία. Έχουμε ακούσει ότι γίνονται και κλοπές επειδή έχουμε ανεβάσει ότι λείπουμε από το σπίτι μας, ας πούμε, και μπαίνουν και κλέβουν. Γενικά δεν υπάρχει καθόλου ασφάλεια. Μπορεί ο καθένας να βρει αυτά που έχουμε ανεβάσει. Και μέσω αυτά τα cookies που αποδεχόμαστε και μας βγαίνουν οι καρτέλες και αυτά. Ο μέσος άνθρωπος θα πατήσει το κλικ πάνω εκεί στην αποδοχή και αυτά, χωρίς να ξέρει περί τίνος πρόκειται. Και γενικότερα θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική προστασίας πιο δραστική. Δεν επιτρέπονται για μικρά παιδιά μέχρι 8 με 9 χρονών. Δεν επιτρέπονται να δείχνουν σελίδες που δεν έχει ασφαλές περιεχόμενο. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η παραδοχή από τα παιδιά ότι σχεδόν οι μισοί γονείς δεν θέτουν όρια στα παιδιά τους όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου. Οι γονείς αποτελούν μια ειδική κατηγορία στο ζήτημα της ασφάλειας online και αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο τόσο για τη δική τους ασφάλεια, αλλά πολύ περισσότερο για την ασφάλεια των παιδιών τους. Ένα κομμάτι του τεχνικού προγράμματος τώρα του Δήμου Θεσσαλονίκης αφορά αναπλάσεις σε πάρα πολλές γειτονιές. Πολλά όμως υλοποιήθηκαν βάσει προηγούμενων μελετών, κάποιες από αυτές και από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, Στρατικού Δαγκλή είναι ένας από τους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας πλέον, πεζοδρομημένος, χωρίς να ανεβαίνουν πάνω και να περνούν από αυτόν. Δύο ταχεία αυτοκίνητα. Η ικανοποίηση δηλώνουν οι περισσότεροι διερχόμενοι αλλά και όσοι δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου. Με την ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης, η ιστορική οδός Στρατηγού Δαγκλή απέκτησε μια νέα αισθητική και έγινε ήπιας κυκλοφορίας με πλακόστρωτο. Καλώς αναφορά την παλιά διάταξη που ήταν άνω κάτω τα πεζοδρόμια. Τώρα είναι καλή. Πρώτα ήταν εδώ παρκαρισμένα, απέναντι παρκαρισμένα. Μου παρούσε κανένα φορτηγό, δεν χώραγε. Εδώ το πεζοδρόμιο ήταν το μισό. Κυρία με το χαροτσάκι έκαμε ελιγμούς. Ή από τη λαϊκή, άμα γυρνούσαν οι γιαγιάδες. Ευτυχώς έγινε. Και περισσότερο έφυγε η μεγάλη βρωμιά. Μεγαλώσανε τα πεζοδρόμια. Με τα παρκαρίσματα φυσικά είναι λιγότερα, αλλά εντάξει. Σαν ποιότητα είναι πιο καλά. Ωστόσο, οι κάτοικοι εκφράζουν τα παράπονά τους για τις λιγότερες θέσεις στάθμευσης. Μετά την ανάπλαση στην οδό Δαγκλή, δεν υπάρχει κανένα παρκαρισμένο όχημα, αφού η Δημοτική Αρχή τοποθέτησε κολονάκια με σκοπό να αποτρέψει τη στάθμευση των οχημάτων. Εμείς, δηλαδή, που έχουμε μόνους κατοίκους, που είμαστε μόνιμοι κάτοικοι, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, θα αναγκαστούμε να ξυπνήσουμε πολύ πρωί και να γυρίσουμε πολύ νωρίς. Ή απόγευμα, για παράδειγμα, δεν μπορώ να φύγω με το αυτοκίνητο. Προτιμώ να πάρω κάπου να πάρω ένα ταξί παρά να πάρω το αυτοκίνητο και γυρνάω και να ψάχνω πόσες ώρες. Έχει μια προσπάθεια εδώ πέρα, πολύ καλή. Τώρα εντάξει, κόπηκαν μερικές θέσεις πάρκινγκ, ας πούμε, αρκετές για τους κατοίκους. Αλλά επειδή σε κόμμα χρόνια εδώ, θυμάμαι που γινόταν χαμός με τα παρκαρισμένα, δεν μπορούσαν να περάσουν οι άνθρωποι με το καροτσάκι, οι γυρίες. Τώρα πιστεύω ότι είναι πιο ωραία. Μετά δηλαδή από αυτή την ανάπλαση, μειώθηκαν οι θέσεις. Βέβαια, πάρα πολύ. Πρέπει να υπάρχει μέρημνα για τις θέσεις που χάθηκαν. Πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά στην περιοχή, καθώς το γύρο οικοδομικό τετράγωνο αναπτύσσεται όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα μετά την ανακατασκευή των πεζοδρομίων στη Δεσπερέ, τη Διαλέτη και τη Μανουσογιαννάκη.
Δεν έχουν τέλος οι έλεγχοι για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως στο κομμάτι της Θεσσαλονίκης που αφορά την παραλία, το Ποσειδόνιο, την Ανθέων και την περιοχή Μαρτίου. Παραβάσεις στο συγκεκριμένο μέρος διαπιστώθηκαν σε δύο καταστήματα. Στην πρώτη περίπτωση, σε καφετέρια, διαπιστώθηκε ότι στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, που ήταν περιμετρικά κλειστός και από τις τέσσερις πλευρές, υπήρχαν καπνίζοντες, δεν είχαν ληφθεί μέτρα για την αποτροπή του καπνίσματος και δεν υπήρχε ανάρτηση απαγορευτικής σήμανσης. Έτσι, φυσικά, επευλήθησαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον ιδιοκτήτη του καταστήματος ύψους 2.000 ευρώ. Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε κηλικείο ιδιωτικής κλινικής. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο εξωτερικός χώρος επίσης ήταν περίκλειστος, υπήρχαν σταχτοδοχεία σε όλα τα τραπέζια, δεν υπήρχε καμία σήμανση απαγόρευσης καπνίσματος και δεν διέθετε βιβλίο αναφοράς καπνίσματος. 500 ευρώ επευλήθησαν ως κύρωση στην υπεύθυνη του καταστήματος και κρίθηκε ως σημαντική περίπτωση λόγω της διασφάλισης όρων υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων στην ίδια περιοχή. Στα υπόλοιπα 13 καταστήματα δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Την Κυριακή τώρα, 5 Ιανουαρίου, κυρίως το μεσημέρι, τις μεσημβρινές ώρες, ελέγχθησαν 10 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Θεσσαλονίκη. Επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 3 από αυτά. Στο πρώτο, που ήταν πάνω από τετραγωνικά μέτρα, δεν υπήρχε σήμανση απαγόρευσης καπνίσματος και επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ. Στο δεύτερο, οι παραβάτες πλήρωσαν 500 ευρώ για έλλειψη βιβλίου αναφοράς καπνίσματος και στο τρίτο, επίσης επιφάνειες πάνω από 100 τετραγωνικά μέτρα, επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ για έλλειψη βιβλίου αναφοράς καπνίσματος. Συνολικά στη χώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τώρα, από το σύνολο των 101 καταστημάτων που ελέγχθησαν, δεν καταγράφηκε καμία παράβαση στο 82,2% των περιπτώσεων. 12 φυσικά πρόσωπα βρέθηκαν να καπνίζουν σε χώρο που δεν επιτρεπόνταν και συνολικά βεβαιώθηκαν πρόστιμα για παραβάσεις του αντικαπνιστικού συνολικού ποσού 15.200 ευρώ. Το πρόγραμμα ελεκτικής δράσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και των συναρμόδιων φορέων υλοποιήθηκε απαρέγκλητα κατά τη γιορτινή περίοδο, με τα αποτελέσματα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, παρά φυσικά και την χαλαρή διάθεση που διέπει τις ημέρες αυτές. Πάμε τώρα να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο, για να έρθουμε και στο τέταρτο μέρος της εκπομπής, μέσα σε λίγα λεπτά από τώρα.